Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην κόλαση. Κύριε Ψινάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παναγιωτόπουλος από την Τροχία της Αγίας Παρασκευής, τι κάνετε? Α, τι κάνετε? Είστε καλά, αγαπητέ μου κύριε. Μια χαρά, μια χαρά. Σας παρακαλούμε κάτι. Έχουμε λάβει μια εντολή εδώ πέρα για μια προκατακτική. Ναι. Μια κλίση ουσιαστικά έχουμε για εξέταση μάρτυρα. Ναι, που είναι για ποιον, για μένα? Είναι προς Ηλία Ψινάκη, Δήμαρχο Μαραθώνος. Α. Πείτε μου κάτι, κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να μας δώσετε μια συγκεκριμένη διεύθυνση είτε στο Δήμο είτε στην οικία σας για να σας τη φέρουμε, ναι, ή να περάσετε από εδώ αν έχετε την καλοσύνη? Στο Δημαρχείο Νέας Μάκρης. Ωραία, λοιπόν, θα μου το στείλετε στην... Θα σας το στείλω στο Δήμο και θα σας κάνω και ένα κομπλιμέντο τώρα ότι είστε και ένας πολύ ωραίος άντρας. Πάρτε μου κάνετε μάλλον, ε. Όχι βέβαια, γιατί να σας κάνω. Ένστολος είμαι, ένστολος. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος λέγω. Απλώς είστε κουκλάκι, είστε κουκλάκι, είστε κουκλάκι. Και εκτός από κουκλάκι είσαι και πολύ μεγάλος μαλάκας. Κατάλαβες, Ψινάκη, πολύ μεγάλος μαλάκας. Και θα έπρεπε να ήσουν μέσα ισόβια. Παλιοκαραγκιόζη, ξεφτύλα. Έκαψε τον κόσμο εκεί πέρα και έχεις το στένος, ρε, και βγαίνεις στο τηλέφωνο. Παλιοξεφτυλισμένε. Ού να μου χάδεις να χάνεσαι. Χαζόεις, παιδάκι μου. Μαλάκα, μαλάκα. Είσαι μαλάκας. Ναι. Και στο λέω δημόσια εγώ και λέγομαι Χίος και λέω να με βρεις ότι είσαι μαλάκας. Είσαι και λεβέντης, είσαι και μαλάκας. Δεν έχεις δρε την τσίπα να πας να παραδοθείς στην εισαγγελία και να πας μέσα. Έκαψες 100 ανθρώπους, ρε. 100 ανθρώπους, ρε, χτυκιάρι. Γελάς, μαλάκα, γελάς. Αλλά δεν φταίς εσύ. Φταίει η δικαιοσύνη που αν ήσουν στην Αμερική θα σε είχαν πάει σούρνοντας. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Μα δεν έχεις να πεις κάτι, όρισε, ακούω. Για πες. Αν να χάθεις να χάνεσαι, παλιοτόμαρο. Δεν βγήκαμε εδώ πέρα να εκτεθούμε για να κάνουμε πλακίτσες. Βγήκαμε για να πούμε αλήθειες στον κόσμο. Όποιος τις καταλαβαίνει, τις κατάλαβε. Όποιος τις καταλαβαίνει, στου Χατζη Νικολάου! Στου Χατζη Νικολάου! Ειδικά έχουν μια κραγμένη εκεί που έμαθα από το μήνυμα που μου έστειλε ένας φίλος από πάνω από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Καρανίκα, έχεις καμιά σχέση με την Αλεξάνδρεια Ημαθίας? Μας έχουν πει ότι από εκεί κατάγεσαι. Από εκεί κατάγεσαι. Ρε! Από εκεί κατάγεσαι, ε! Μωρή, 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 από εκεί κατάγεσαι, μωρή. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το ερώτημά μας για απόψε. Και σε αυτό θα ανοίξουμε ευθύς αμέσως, γιατί εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Θα έπρεπε εκείνο το κρατήδιο, όταν μπορούσαμε, να το έχουμε προσαρτήσει. Και να είναι τώρα ένα καντόνι, μια αποικία, μια αποικία που να πηγαίνουμε εκεί και να πίνουμε καφέ. Και να είναι ελληνικά σύνορα. Έτσι λειτουργούν οι μεγάλοι ηγέτες. Αλλά για ποιους ηγέτες μιλάμε? Για αυτόν. Αυτός. Αυτός. Γραφείο Υπουργού Εργασίας λέγεται. Καλό σας βράδυ, κυρία μου. Ναι. Με ακούτε? Ναι. Καλό σας βράδυ. Με ακούτε? Σας ακούω, αλλά περιμένω να μου πείτε κάτι. Δεν μου λέτε κάτι. Είστε στο γραφείο της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Αχτσιόγλου? Μάλιστα. Καταρχήν θα μπορούσα να μιλήσω μαζί της, Παναγιωτόπουλος. Λέγομαι και είμαι... Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εκεί. Με προλάβατε. Θέλω να μάθω, επειδή το ρωτώ για την οικογένειά μου. Έχετε καταλήξει, επειδή σας ψηφίζω, επειδή αγαπώ πάρα πολύ το κόμμα, επειδή περνάω από την Κουμουνδούρου, έχουμε αποφασίσει ποιο θα είναι, αυτό που ρωτάει όλος ο κόσμος, το ποσό του κατώτατου μισθού? Όχι. Δεν μπορείτε να με εξυπηρετήσετε. Εγώ, ξέρετε, πήρα με όλο το σεβασμό απέναντι στο πρόσωπο της Υπουργού. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι τον Ιανουάριο. Γιατί τόσο αργά, γιατί κολλησεργεί η κυρία Χτσόγλου και μου λέτε ότι δεν είναι και εκεί? Γιατί δεν είναι εκεί? Δηλαδή, πού έχει πάει να ψωνίσει γόβες? Συγγνώμη δηλαδή. Τι έχει πάει να ψωνίσει καινούργιο ταγεράκι? Το συγγνώμη, όχι, δεν το καταλαβαίνω. Τι δεν το καταλαβαίνετε? Ζητάω συγγνώμη, αλλά έχει παράξει να ψωνίσει καινούργιες γόβες? Και πόσα λεφτά παίρνει η κυρία Τσόγλος μισθός?
Δεν κατάλαβα, δηλαδή μου λέτε. Πόσο ότι... είναι ο μισθός του Υπουργού, ναι. Δεν ξέρω, ρωτήσατε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ποιο Γενικό Λογιστήριο, εσάς ρωτάω που είστε δίπλα τη, συνεργάτη. Είμαι γραμματεία, δεν είμαι για να λέω τέτοια πράγματα. Γιατί για να μην λέτε τέτοια πράγματα. Λέω, ένα λεπτό, σας ενημέρωσα. Όχι, σας ψηφίζω, ναι. Θα μου πείτε. Δεν μπορεί να μου λέτε, δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γιατί με προσβάλλετε, με προσβάλλετε. Δεν το γνωρίζω. Με προσβάλλετε. Για ποιο πράγμα. Με αυτό που δεν μου λέτε. Δεν το γνωρίζω. Όχι, θα μου πείτε. Αφού δεν το γνωρίζω, τι το ξέρεις και το κρύβεις. Μου το ξέρεις και το κρύβεις. Όχι βέβαια. Δεν ασχολούμαι. Πώς δεν ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι. Είμαι γραμματεία. Το χιλιαρικά ξέρω το βάζει τσέπη όμως. Δημόσιο υπάλληλο είμαι. Τι σημαίνει δημόσιο υπάλληλο, δηλαδή τι είσαι. Σημαίνει. Επειδή είσαι δημόσιο υπάλληλο. Έχω περάσει το μέσο ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Μπα τι λες. Γιατί οι άλλοι φουκαράδες που δουλεύουν οι πιτσαδόροι. Γιατί φωνάζετε έτσι πρώτα απ' όλα, δεν καταλαβαίνω. Δεν φωνάζω, κυρία μου. Με πνίγει το δίκιο. Ποιο δίκιο, εμένα γιατί μου μιλάτε όμως. Το δίκιο του εργαζόμενου. Εμένα τι πρόβλημα έχετε, δεν καταλαβαίνω. Το δίκιο του εργαζόμενου. Είμαι δημόσιο υπάλληλο. Και τι σημαίνει επειδή είσαι δημόσιο υπάλληλο, δηλαδή. Είμαι δημόσιο υπάλληλο 20 χρόνια, νομίμω, όχι με ρουσφέτη. Νομίμω, μέσω διαγωνισμού. Πώ μπήκε. Μέσω διαγωνισμού, αγγλικά. Σιγά μου μπήκε με διαγωνισμό. Ψέματα λέτε, θα σου πει. Ψέματα λε, ναι, ψέματα λε. Να πα να γαμηθεί. Θα γίνει μάχη εδώ. Θα γίνει μακελιό. Θα γίνει μακελιό. Δεν καταλάβατε με τι μαλάκα έχετε μπλέξει, το έχω ξαναπεί. Βγάλτε full frame ρε τη φωτογραφία. Θα τους ξεφτυλίσουμε λίγο, τους ουρακοτάγκους. Είσαστε ρε εσείς παλιοκοπρόσκυλα. Δεν έχετε δει γυναίκα ζούσης και ο άλλος έχει σηκωθεί ο νταβραντισμένος και κοιτάζει σαν το μούλο. Δεν έχεις ξαναδεί γυναίκα ζωής σου ρε. Αυτός ο μαυριδερός εκεί ο μελαμψός που μοιάζει με Αιγύπτιο. Ο άλλος σταυροχέρι χαζεύει το στριγκάκι και ο Μπαρμπαγιάννης ο Δραγασάκης έχει βλέπει τον ουρανό με τ' άστρα. Όσο κάτω τη Τζικώστα, αγακομύρισε βουτήξει γυναίκα σου σε κάνει κομμάτια. Και ξέρω ότι είναι και τσαούσα. Άιντε να χαθείτε από εκεί, λιμασμένοι, ελιμασμένοι. Και το άλλο, το Ρινάκι με τα κόκκινα. Χαμηλοβλεπούσα παρθενίτσα. Έχει αναστατώσει το Πανελλήνιο. Το τσουλάκι. Κοιτάξτε εδώ να δείτε. Η αθώα περιστερά. Η αθώα περιστερά. Η καθαρίστρια. Ο άλλος, αμο άλλος, με τα αυτιά ρηγμένα κάτω. Κοιτάξτε τον Τσίπρα δίπλα του Μπαζιάννα. Η άλλη γελάει με το γέλιο, το δηλητήριο που σφάζει στα 19 μέτρα και ο άλλος έχει ρίξει τα αυτιά και κάνει κομπολέι με τα χέρια του. Γουνόγα, δείτε να χαλώσαστε. Ρωμιάριδες. Δοκίμασε και ένα τηλέφωνο ακόμα της Φωτίου και άμα δεν βγει και αυτή η τρελοκαμπέρο με τα γεμιστά, πάμε να κάνουμε αποφώνηση. Για πείτε μου τώρα που θα πάτε σπίτι σας, τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε τώρα που θα πάτε σπίτι σας, γιατί τελειώσει τη δουλειά. Τι θα κάνετε. Θα ανοίξετε να δείτε δελτία ειδήσεων. Τι βλέπετε στα δελτία ειδήσεων, για πείτε μου και εμένα. Γιατί και εγώ τα παρακολουθώ από τις 5 ώρα το απόγευμα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τι βλέπετε εδώ, πανηγύρι. Αν σας αρέσει το πανηγύρι, καθίστε. Αν δεν σας αρέσει το πανηγύρι και σας αρέσουν οι κηδείες, στα κανάλια.